Την απομάκρυνση του Τζέικοπ Ζούμα από το αξίωμα του Προέδρου της χώρας αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή του Νοτιοαφρικανικού Κυβερνώντος Κόμματος. Την ανακοίνωση έκανε ανώτατο κομματικό στέλεχος του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου μετά από μια μαραθώνια συνεδρίαση της ηγετικής ομάδας που διήρκεσε 13 ώρες. Μετά την εκλογή του Σύριλ Ραμαφόσα στη θέση του Προέδρου του Κόμματος το Δεκέμβριο, ο Ζούμα αντιμετώπιζε όλο και εντονότερες πιέσεις από το κόμμα του για να τερματίσει τη δεύτερη θητεία του. Ο 75χρονος Ζούμα θεωρείται ο πλέον αμφιλεγόμενος πρόεδρος μετά το τέλος του Apartheid το 1994. Τα 9 χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία σημαδεύτηκαν από οικονομικές δυσχέρειες για τη χώρα αλλά και αναρρύθμιτες καταγγελίες για διαφθορά. Συνεργάτες του Προέδρου πάντως διαμηνύουν ότι ο Ζούμα δύσκολα θα εγκαταλείψει την εξουσία. Εάν ήμουν ο Ζούμα, θα είχα υποβάλει την παραίτησή μου, καθώς η θητεία μου έχει τελειώσει. Όλοι τον μισούν. Το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει είναι να παραιτηθεί. Νομίζω πως είναι η στιγμή να παραιτηθεί και να αφήσει το αξίωμα του Προέδρου. Επίσης, πρέπει να διωχθεί ποινικά. Ο Ραμαφόσα συναντήθηκε με τον Ζούμα για να του επιδώσει το μήνυμα ότι η Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή του έδωσε διορία 48 ώρων για να παραιτηθεί από το ανώτατο αξίωμα της χώρας. Η Αίγυπτος ήταν ο πρώτος σταθμός της περιοδίας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον στη Μέση Ανατολή. Συναντήθηκε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι και οι δύο άντρες θέλησαν να διαβεβαιώσουν ότι οι δεσμοί των δύο χωρών παραμένουν ισχύροι και ότι θα συνεχίσουν τη στενή συνεργασία κυρίως για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται και πάλι ότι θα σταθούν στο πλευρό της Αιγύπτου στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, αλλά επίσης ότι συνεργάζονται μαζί της για τη δημιουργία μιας πιο σταθερής περιοχής για όλους. Ανησυχούμε για την παρούσα κατάσταση και για τις απειλές που συνεπάγεται ο πολλαπλασιασμός των πυρηνικών όπλων, μια κατάσταση που θεωρούμε ότι απειλεί όλες τις χώρες του κόσμου χωρίς πυρηνικά. Η Αίγυπτος λαμβάνει ετησίως 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε διεθνή βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τη νέα του ηγεσία εξέλεξε το φιλοκουρδικό κόμμα HDP στην Τουρκία. Η Περβίν Μπουλτάν και ο Σεζάι Ντεμελή αναλαμβάνουν τα ηνία στη μετά Ντεμιρτάς εποχή. Ο άνθρωπος που οδήγησε το HDP για πρώτη φορά στην Εθνοσυνέλευση βρίσκεται υποκράτηση με την κατηγορία της υποστήριξης στην τρομοκρατία. Η ηγεσία του HDP αποτελείται παραδοσιακά από έναν άνδρα και μία γυναίκα στο όνομα της ισότητας των φύλων. Το συνέδριο έγινε στο Διγιαρμπακίρ, με τα στελέχη να διαμαρτύρονται για τους εντατικούς αστυνομικούς ελέγχους και τη σύλληψη εκατοντάδων μελών του κόμματος πριν ξεκινήσουν οι εργασίες. Ο Ντεμιρτάς βρίσκεται αντιμέτωπος με περισσότερα από 100 χρόνια κάθειρξης σε περίπτωση καταδίκης. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και κάνει λόγο για πολιτική δίωξη. Η Μέρι Λου Μακδόναλτ είναι η διάδοχος του Τζέρι Άνταμ στην ηγεσία του Σιν Φέιν. Μέχρι τώρα αναπληρωτής πρόεδρος, η Μέρι Λου Μακδόναλτ είναι η πρώτη γυναίκα που ανέρχεται στην ηγεσία του μεγαλύτερου κόμματος με παρουσία και στις δύο πλευρές των Ιρλανδικών συνόρων. Ως γυναίκα που τώρα αναλαμβάνει να οδηγήσει μπροστά τον Ιρλανδικό Ρεπουμπλικανισμό, ξέρω πολύ καλά ότι βαδίζω στα χνάρια γιγάντων. Η 48χρονη Μακδόναλτ αντιπροσωπεύει τη νέα γενιά Ιρλανδών χωρίς δεσμούς με τον ένοπλο αγώνα. Η εκλογή της σηματοδοτεί στροφή του Σιν Φέιν προς πιο μετριοπαθείς αλλά πάντα κέντρο αριστερές θέσεις. Η ίδια υποσχέθηκε πιο καινοτόμες και μοντέρνες ιδέες για την προώθηση των πολιτικών του κόμματος. Μεγάλο της στοίχημα τώρα οι εκλογές στην Ιρλανδία τον επόμενο χρόνο, όπου το Σιν Φέιν αναζητεί ισχυρότερη παρουσία. We'll be right back.
αντιμέτωπη με την απώλεια των 32 εκατομμυρίων της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ΜΚΟ Oxfam μετά τις αποκαλύψεις για το σεξουαλικό σκάνδαλο και πρωταγωνιστές κάποια από τα μέλη της. Η Βρετανική οργάνωση κατηγορείται ότι δεν έπραξε τα δέοντα στις αναφορές πως υπάλληλοι ανθρωπιστικής βοήθειας επί χρήμαση αναζήτησαν σεξουαλικές επαφές στην Αϊτή μετά το φωνικό και καταστροφικό σεισμό το 2010. Η σωρία των αποκαλύψεων προκάλεσε την παρέτηση της Penny Lawrence, αναπληρώτριας διευθύνουσα συμβούλου της Oxfam, που εντάχθηκε στις τάξεις της το 2006. Επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή απέναντι στις κατηγορίες για οργανισμούς που λαμβάνουν τις χρηματοδοτήσεις μας. Αναμένουμε από την Oxfam να ξεκαθαρίσει την υπόθεση των κατηγοριών με τη μεγαλύτερη διαφάνεια κατεπηγόντως. Κάποια από τα μέλη της Oxfam εκμεταλλεύτηκαν κορίτσια τα οποία βρίσκονταν σε κατάσταση αδυναμίας και τα όθησαν στην εκπόρνευση. Η Αϊτινή κυβέρνηση απαιτεί πλέον την αποκάλυψη της ταυτότητας των δραστών και την παραδειγματική τιμωρία τους μέσω της δικαιοσύνης. Με αντιαμερικανικά και αντιισραηλινά συνθήματα γιόρτασαν την 39η επέτειο από την Ισλαμική Επανάσταση εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί που συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Τεχεράνης. Ο πρόεδρος Χασάν Ροχάνι περιορίστηκε σε έμεσες αναφορές στην ένταση στη Συρία και εστίασε στα εσωτερικά του Ιράν, στον απόεχο και των αιματηρών αντικυβερνητικών ταραχών του περασμένου Δεκεμβρίου. Αναγκάσαμε κάποιους να αποβιβαστούν από το τρένο της Επανάστασης, ενώ μπορούσαμε να τους έχουμε κρατήσει. Σήμερα πρέπει να καλέσουμε τους πάντες στο τρένο της επιτυχίας και της νίκης της Επανάστασης. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, η κυβέρνηση τοποθέτησε σε κεντρικό δρόμο της Ιρανικής πρωτεύουσας το βαλιστικό πύραυλο Γκάντρ. Πάγια θέση της Τεχεράνης είναι ότι το πυραυλικό της πρόγραμμα είναι καθαρά αμυντικού χαρακτήρα και αρνείται να το περιορίσει παρά τα επανειλημμένα αιτήματα των δυτικών δυνάμεων. Μηνύση κατά του στούντιο που ίδρυσαν ο Χάρβι Γουάινστάιν και ο αδερφός του Ρόμπερτ, κατέθεσε ο εισαγγελέας της Νέας Υόρκης με την κατηγορία ότι δεν προστάτευσαν τους υπαλλήλους τους από τη σεξουαλική παρενόχληση και τους εκφοβισμούς του άλλοτε παντοδύναμου κινηματογραφικού παραγωγού. Η μήνυση της πολιτείας έρχεται περίπου 4 μήνες μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου Γουάινστάιν, όταν ο διάσημος παραγωγός κατηγορήθηκε από δεκάδες γυναίκες για παρενόχληση, επιθέσεις και βιασμούς. Ο ίδιος ο πρώην ισχυρός άνδρας του Χόλιγουντ αρνείται ότι είχε ποτέ μη συνεντική ερωτική επαφή, ενώ ο δικηγόρος του υποστηρίζει ότι σύντομα πολλές από τις κατηγορίες θα καταρριφθούν. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνομιλίες για να απολυθεί σε γκρουπ επενδυτών, ωστόσο η μήνυση του Έρικ Σνάιντερμαν παγώνει για την ώρα τις διαδικασίες. Η μήνυση είναι αποτέλεσμα ερευνών που διήρκησαν μήνες, στη διάρκεια των οποίων ανακρίθηκαν υπάλληλοι, στελέχη και θύματα του Γουάινστάιν. The number of MEPs will shrink from 751 to 705 after Brexit. Some or all of these 46 seats will be put into a reserve and could be given to new countries joining the bloc or kept to make the institution smaller. A target date of 2025 has been set for two Western Balkan countries, Serbia and Montenegro, to join the European Union. They need to meet certain criteria, including a free press and fighting corruption.
63% of European websites don't let shoppers buy from another EU country. This is called geo-blocking. Parliament has voted to end the discriminatory practice. An estimated 500,000 women living in the EU have undergone female genital mutilation. Members adopted a resolution to step up prevention measures in all policy areas. Parliament voted on whether to keep the twice-yearly summer time change. Some studies say it could have negative health effects. MEPs want further assessment of the issue. Το ζεύγος Ομπάμα απέκτησε τα δικά του πορτρέτα στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων του Smithsonian. Για την κατασκευή τους, ο Μπαράκ και η Μισελ Ομπάμα ζήτησαν να επιστρατευτούν οι ζωγράφοι και έχει Ντε Γουάιλι και Έμι Σέραλτ αντίστοιχα. Είναι οι πρώτοι μαύροι ζωγράφοι που αναλαμβάνουν έργο για την Πινακοθήκη Πορτρέτων του Smithsonian. Χρειάστηκε να εξηγήσω ότι έχω ήδη αρκετά πολιτικά προβλήματα χωρίς να με κάνεις να μοιάζω σαν τον Ναπολέοντα. Πρέπει να ρίξουμε λίγο τους τόνους. Ο Μπαράκ Ομπάμα εκμυστηρεύτηκε ότι ζήτησε από τον Γουάιλι να τον ζωγραφίσει με λιγότερα γκρίζα μαλλιά, αλλά ο ζωγράφος δεν δέχτηκε. Γεια σας, το Business Planet είναι στη Μαδέρα αυτή τη βδομάδα για να σας παρουσιάσει μια πρόκληση που αντιμετωπίζουν πολλοί επιχειρηματίες. Να βρουν νέους πελάτες στο εξωτερικό. Αυτό έχει γίνει πραγματικότητα στο νησί. Χωσέ Αντώνιο, είστε ο πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισμού στο Φουντσάλ. Πριν από 5 χρόνια λανσάρατε ένα νέο κρασί από τη Μαδέρα. Κάναμε μια έρευνα αγοράς και καταλάβαμε ότι υπήρχε χώρος για την παραγωγή και το εμπόριο ενός ξεχωριστού κρασιού από τη Μαδέρα. Επενδύσαμε στην ευαισθησία και στις γνώσεις γυναικών της Μαδέρα για να προσελκύσουμε το νεανικό και το γυναικείο κοινό. Και αυτό το κρασί έχει παγκόσμια επιτυχία. Δείτε μόνοι σας. Αυτές είναι οι 6 γυναίκες πίσω από το νεότερο κρασί της Μαδέρα. Είναι το πρώτο που κυκλοφορεί μετά από 80 χρόνια σε μια αγορά που κυριαρχείται από άνδρες, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση. Η καινοτομία αφορά κυρίως την ομάδα πίσω από αυτό το project. Είναι αποκλειστικά γυναίκες. Η επιτυχία του οφείλεται στη χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ, στο μάζεμα των σταφυλιών με τα χέρια και στη χρήση ποικιλιών που υπάρχουν στο νησί Πόρτο Σάντο. Για να φέρει την ονομασία προέλευσης Μαδέρα, το κρασί πρέπει να έχει υποστεί παλαίωση τουλάχιστον 3 χρόνων. Η πρώτη σοδιά εμφιαλώθηκε το 2016. Χάρη στο δίκτυο του συνεταιρισμού, το κρασί σημείωσε αμέσως τεράστια επιτυχία. Οι πωλήσεις μας διπλασιάστηκαν μεταξύ 2016 και 2017, κυρίως χάρη στη μεγάλη ζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φέτος θα λανσάρουμε στην αγορά το πρώτο κρασί μας ηλικίας 5 ετών, στις 8 Μαρτίου, που είναι η μέρα της γυναίκας. Η πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται κατά τα 2/3 από ευρωπαϊκά κονδύλια δημιούργησε 6 εξειδικευμένες θέσεις εργασίας και προσέφερε νέες ευκαιρίες πώλησης των προϊόντων στους τοπικούς ίνοπαραγωγούς. Το project ήταν στη λίστα των υποψήφιων για το βραβείο πρόθεσης ευρωπαϊκής επιχείρησης στην κατηγορία υποστήριξη εταιρικής εξωστρέφειας. Είμαστε και πάλι μαζί σας στον Αμπελώνα Χωσέ Αντώνιο. Ποια είναι η επόμενη φάση για αυτή τη νέα ετικέτα? Καινοτομία, μάρκετινγκ, πολιτισμός και ιστορία. Αυτό το κρασί της Μαδέρα είναι γραφτό να έχει επιτυχία στη νεολαία και τις γυναίκες, τόσο στην Πορτογαλία όσο και στο εξωτερικό. Με εντυπωσίαση η πρωτοβουλία σας, θέλω να την ακολουθήσω. Ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες μου? Εάν έχετε μια καλή ιδέα, μια καλή ομάδα και αν πιστεύετε σε αυτήν, εάν σας στηρίζουν οι τοπικοί αλλά και οι εθνικοί θεσμοί, αν ελέγχετε καλά τα κοινωνικά δίκτυα, όλα είναι δυνατά. Για να τα πετύχεις όμως, πρέπει να πιστέψεις ότι είσαι ο καλύτερος. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Business Planet.
Είμαστε σε μια ιχθυοκαλλιέργεια στην Νότια Ισπανία. Οι επιστήμονες δοκιμάζουν αυτή τη νέα βιντεοκάμερα. Μπορεί να τραβά ακόμα και όταν τα νερά είναι σκοτεινά σε μια απόσταση που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 12 μέτρα. Μπορεί να δείξει και σε τρεις διαστάσεις τις εικόνες των ψαριών που κολύμπουν σε αυτές τις κλούβες. Είμαστε στο λιμάνι της Καρθαγένης. Ο στόχος των επιστημόνων είναι η βελτίωση της εικόνας που μπορούμε να πάρουμε μέσα στο νερό. Δοκιμάζουν υπό κανονικές συνθήκες μια καινούργια συσκευή, ένα πρωτότυπο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού project Utopia. Συνεργάζονται με τους παραγωγούς γαλαζόπτερου τόν. Για μας είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε την ποσότητα των ψαριών που εισέρχονται στην ιχθυοκαλλιέργειά μας. Αυτή αποτελείται από διαφορετικές κλούβες. Υπάρχει ένας περιορισμός όσον αφορά το βάρος των ψαριών που μπαίνουν στην επιχείρησή μας και δεν μπορούμε να βάλουμε ούτε ένα κιλό παραπάνω. Ο γαλαζόπτερος τόνος είναι ένα ψάρι που η αλίευσή του γίνεται κάτω από αυστηρό έλεγχο. Για τους παραγωγούς τόνου, οι τωρινές τεχνικές ελέγχου στερούνται ακρίβειες και είναι χρονοβόρες. Αυτή η κάμερα μπορεί να είναι η εναλλακτική λύση, σύμφωνα με τους ερευνητές. Χρησιμοποιεί το φως για να συλλέξει δεδομένα για τα αντικείμενα που είναι στο οπτικό της πεδίο. Είναι ένα λέιζερ που πάλεται πολλές φορές το δευτερόλεπτο και ελέγχεται από την κάμερα. Η κάμερα ανοίγει και κλείνει επίσης τον αισθητήρα της. Μπορεί να υπολογίσει την απόσταση από τη συσκευή μέχρι το αντικείμενο. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που υπολογίζει είναι ο χρόνος που χρειάζεται το φως να πάει και να έρθει. Η τεχνολογία που έχει αυτή η κάμερα γεφύρωνει το χάσμα μεταξύ των συμβατικών καμερών που έχουν καλή ανάλυση αλλά μικρό πεδίο σκόπευσης με τα σόναρ που μπορούν να καταγράψουν τι συμβαίνει σε μεγάλη ακτίνα αλλά με χαμηλή ανάλυση. Πέρα όμως από τις όμορφες εικόνες, η κάμερα συλλέγει δεδομένα και τρισδιάστατα στοιχεία που αναλύονται στη συνέχεια. Αυτό που μπορώ να δω είναι ότι υπάρχουν τόνοι σε διαφορετικές αποστάσεις γιατί υπάρχουν διαφορετικά χρώματα. Δεν ξέρουμε μόνο την απόσταση, αλλά έχουμε και την τρισδιάστατη απεικόνηση του αντικειμένου. Και έτσι μπορούμε να μετρήσουμε το μέγεθος και το βάρος του ψαριού. Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πολύ. Πέρα από τον έλεγχο του αριθμού των τόνων, η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στους παραγωγούς να παρακολουθήσουν την ανάπτυξη του ψαριού με ακριβή και αυτοματοποιημένο τρόπο. Η ικανότητα της κάμερας να βλέπει ακόμα και σε σκοτεινά ή θολωμένα νερά την κάνει ιδανική για έρευνα σε λιμάνια αλλά και στο πυθμένα της θάλασσας. Όταν φτάνουμε σε βαθιά νερά, χρειαζόμαστε φως. Αυτή η εκπομπή φωτός γίνεται πάνω σε σωματίδια στον πυθμένα ή σε σωματίδια που αιωρούνται. Στα πρώτα δύο μέτρα μπροστά στην κάμερα δημιουργείται μια μεγάλη αντανάκλαση φωτός, η οποία κλείνει τη συμβατική κάμερα. Esta cámara tiene la capacidad de anular esos dos primeros metros. Η συγκεκριμένη κάμερα έχει τη δυνατότητα να ακυρώνει αυτά τα δύο πρώτα μέτρα, να βλέπει πιο μακριά από αυτό το πεδίο όπου η αντανάκλαση είναι τόσο έντονη. Οι ερευνητές ελπίζουν ότι η κάμερα θα βγει στην αγορά σε λιγότερο από 5 χρόνια. Πέρα από τις ιχθυοκαλλιέργειες, η κάμερα θα μπορεί να έχει και άλλες χρήσεις. Θα καταγράφει για παράδειγμα την υποθαλάσσια μόλυνση, αλλά και την βιοποικιλότητα των νερών. Η Τσεχία είναι ένα από τα νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο κλήθηκε από τις Βρυξέλλες να παρουσιάσει τη νέα στρατηγική που θα ακολουθήσει για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, καθώς τα επίπεδα ξεπερνούν τα όρια που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα έχουμε 100 μικρογραμμάρια αιωρούμενων σωματιδίων, το διπλάσιο δηλαδή από το επιτρεπτό. Για την Πράγα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η μόλυνση εξαιτίας των μετακινήσεων. Δεν υπάρχει πρόβλημα με την κεντρική θέρμανση. Αυτό είναι πρόβλημα μόνο στη Βόρεια Μοράβια. Τα προβλήματα μεταξύ μεγάλων και μικρών πόλεων είναι διαφορετικά. Στην πρώτη περίπτωση το θέμα είναι το κυκλοφοριακό και στη δεύτερη η ανάγκη για αντικατάσταση των παλαιότερων καυστήρων. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο αυξάνεται χρόνο με το χρόνο με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να γίνεται αποπνικτική. Είμαστε εδώ μπροστά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Τσεχικής Δημοκρατίας για να συζητήσουμε με τον Υφυπουργό το πλαίσιο που παρουσιάστηκε στην Κομισιόν.
did, what we are planning to do, which are our main measures that we are implementing. Παρουσιάσαμε όσα κάναμε, τι σκοπεύουμε να κάνουμε, καθώς και τα μέτρα που θα εφαρμόσουμε. Οι τέσσερις τομείς που επηρεάζονται περισσότερο είναι οι οικιακοί καυστήρες, το σύστημα θέρμανσης, η μετακινήσεις, η βιομηχανία και οι διασυνοριακές εκπομπές καυσίμων. Third one is industry and the fourth is transboundary transmission of emission. Πρέπει να απομακρύνουμε τα αυτοκίνητα από το κέντρο της πόλης, οπότε είναι σημαντικό για εμάς να ολοκληρώσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται και να περιορίσουμε τους κυκλικούς κόμβους. Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της Κομισιόν? Είναι καθοριστικός, γιατί έχουμε περιορισμένα εργαλεία για να συνεργαστούμε με τους γειτονές μας. Για τους κατοίκους της πόλης Ιβρέα στον Ιταλικό Βορρά, καρναβάλι σημαίνει πόλεμος. Για την ακρίβεια, πορτοκαλοπόλεμος. Κάθε χρόνο, χιλιάδες ντόπιοι και τουρίστες, ντυμένοι με μεσαιωνικές στολές και προστατευτικές μάσκες, κατακλείζουν τους δρόμους και επιδίδονται σε εχθροπραξίες. Τα πυρομαχικά άφθονα, πάνω από 500 τόνοι πορτοκάλια, μεταφέρθηκαν και φέτος στην περιοχή. Το καρναβάλι είναι η μεγάλη μου αγάπη. Περιμένω με ανυπομονησία να ζήσω αυτές τις τρεις ημέρες της μάχης. Οι πορτοκαλομαχίες αποτελούν αναπαράσταση του μεσαιωνικού θρύλου που θέλει την κόρη ενός Μιλωνά να αποκεφαλίσει τον άρχοντα της Ιβραία που επιχείρησε να τη βιάσει. Τα πορτοκάλια συμβολίζουν το κεφάλι του τύρανου και την απελευθέρωση της πόλης. Το διάσημο καρναβάλι του Ρίο Ντε Τζανέιρο σήκωσε αυλαία την Παρασκευή. Οι σχολές Σάμπας παρελάβουν στο Σαμπαδρόμιο σε μια εκθαμβωτική επίδειξη κεφιού και φαντασίας. Το Σαμπαδρόμιο είναι η οδός όπου διαγωνίζονται οι σχολές, δίνοντας τον καλύτερο εαυτό τους σε χορογραφία, τραγούδι, φαντασία και οργάνωση. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα διαρκέσουν έως τις 17 Φεβρουαρίου. Φέτος, για πρώτη φορά στην ιστορία του βραζιλιάνικου καρναβαλιού, μία ξένη, η Βρετανίδα Σαμάνθα Φλόρες, θα είναι επικεφαλής χορεύτρια σε μία από τις πιο γνωστές σχολές. Ο Ολυμπιακός Βωμός άναψε στο Ολυμπιακό στάδιο της Πιονγκτσάνγκ, δίνοντας και επίσημα το σύνθημα για την έναρξη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων της Νότιας Κορέας. Την τιμή για την αφή του βωμού είχε η διάσημη κορεάτισσα, στάρ του καλλιτεχνικού πατινάζ, Kim Yuna. Τα φώτα βέβαια συγκέντρωσε η παρουσία της αδερφής του Kim Jong-un, Kim Yo-yong, στην εξέδρα των επισήμων. Η αντιπροσωπεία της Βόρειας Κορέας καθόταν ακριβώς πίσω από τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, με τον οποίο η Kim Yo-yong είχε θερμή χειραψία.
Αντιθέτως, η Βορειοκορεάτισσα δεν είχε επαφές με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Mike Pence και τη σύζυγό του, που κάθονταν ακριβώς δίπλα από το προεδρικό ζεύγος της Νότιας Κορέας. Νωρίτερα, ο Mike Pence δεν είχε παραστεί στο επίσημο δείπνο αξιωματούχων, όπου επρόκειτο να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τον Kim Jong-nam, πρόεδρο της Βόρειας Κορέας. Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 83 ετών, άφησε το βράδυ της Τρίτης ο πρίγκιπας Ερίκος της Δανίας. Ο σύζυγος της βασίλισσας Μαργαρίτας είχε διαγνωστεί πριν 2 εβδομάδες με καλοήθη όγκο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ανακτόρων, πέθανε στον ύπνο του, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του και τα 2 τους παιδιά. Γεννημένος στη Γαλλία το 1934, ο πρίγκιπας Ερίκος νυμφεύθηκε την τότε διάδοχο του δανικού θρόνου το 1967. Το 2016 αποσύρθηκε από τα επίσημα καθήκοντά του και ένα χρόνο μετά προκάλεσε αίσθηση όταν δήλωσε πως δεν ήθελε να ενταφιαστεί δίπλα στη σύζυγό του βασίλισσα, σπάζοντας μια παράδοση σχεδόν μισής χιλιετηρίδας. Ο ίδιος είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του που, παρά το ότι είχε νυμφευθεί τη βασίλισσα, δεν πήρε ποτέ τον τίτλο του βασιλιά και εκείνη δεν τον αναγνώρισε ποτέ ως ίσο της. The Bureau. It sounds like a TV series or a desk. In fact, it's a team of people within the European Parliament. The Bureau is made up of the Parliament's President, his or her 14 Vice Presidents, and Quaestors. The Bureau makes important financial, organizational, and administrative decisions on matters concerning MEPs and the Parliament's internal organization. The President represents the Parliament both within the EU and externally, and signs the budget and new EU laws. Vice Presidents lead working groups of MEPs and represent Parliament on key policy issues, and they chair plenary debates when the President is not in the chamber. Quaestor is a Roman word meaning an official in charge of public finances. Today, in the European Parliament, the Quaestors advise and represent MEPs on financial and administrative matters under parliamentary procedures. Προσωπικότητες από όλο τον κόσμο έδωσαν ραντεβού στο Ντουμπάι για το Παγκόσμιο Συνέδριο Διακυβέρνησης. Ζητούμενο των εργασιών, οι νέοι τρόποι προσέγγισης σε ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η τεχνητή νοημοσύνη, η παραγωγή τροφίμων και η εξερεύνηση του διαστήματος. Η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης δεν θα έχει πλέον αποτέλεσμα. Η νέα γενιά περιμένει όλο και περισσότερα από εμάς. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία και να προχωρήσουμε μπροστά. Για μας, την κλιματική αλλαγή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τεχνητή νοημοσύνη και έξυπνες εφαρμογές. Σίγουρα θα έχουν τεράστια επίπτωση στους χειρισμούς μας. Τα Εμμυράτα συνεχίζουν με ταχύς ρυθμούς το σχέδιό τους για τον πλανήτη Άρη, όπου σχεδιάζουν να οικοδομήσουν μια πόλη μέσα στα επόμενα 100 χρόνια. Έχουμε το πρόγραμμα των Εμμυράτων για τον Άρη που ονομάζεται Ελπίδα. Θα ξεκινήσει το 2020 και θα φτάσουμε στον Άρη το 2021. Ο μέσος όρος ηλικίας της συντονιστικής ομάδας είναι 27. Την παράσταση έκλεψαν οι εκπληκτικές τεχνολογικές καινοτομίες που κυριολεκτικά θα αλλάξουν τον κόσμο τα επόμενα χρόνια. Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 65 ετών, άφησε ο ηγέτης αντιπολίτευσης στη Ζιμπάμπουε. Ο Μοργκάν Τσβανγκιράι βρισκόταν στη Νότια Αφρική. Επάσχει από καρκίνο του παχαίου εντερού. Η πολιτική του πορεία σημαδεύτηκε από τη σφοδρή του αντιπαράθεση με τον Ρόμπερτ Μουγκάμπε. Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο αντιπρόεδρος του κινήματος για τη δημοκρατική αλλαγή που ίδρυσε το 2000 ο Τσβανγκιράι. Αρκετές φορές είχε φυλακιστεί ενώ είχε δεχθεί και επιθέσεις από τις δυνάμεις ασφαλείας της Ζιμπάμπουε.
Η Σάρζα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα φιλοξενεί για 8η χρονιά το ετήσιο Φεστιβάλ Φώτων. Είναι μια διοργάνωση που διαρκεί 11 μέρες και έχει στο επίκεντρό της την επιστήμη, τη δημιουργικότητα και πάνω απ' όλα τη φαντασία. Φέτος συμμετείχαν 24 καλλιτέχνες από 10 χώρες, οι οποίοι πρόβαλαν τις δημιουργίες τους σε διάφορα κτίρια της πόλης. Let's see what we have and capitalize on what we have. Ας δούμε τι έχουμε και ας κεφαλοποιήσουμε την προστιθέμενη αξία μας. Τα κτίρια, η αρχιτεκτονική, η ταυτότητα της πόλης μας βοήθησε να οργανώσουμε το Φεστιβάλ Φώτων της Σάρζα. Είναι μια σημαντική πρόκληση γιατί αν δεν έχεις αρκετά κτίρια που να έχουν τις αναγκαίες προδιαγραφές, είναι πολύ δύσκολο να φιλοξενήσεις ένα τέτοιο φεστιβάλ. Μια ονειρική χρονοκάψουλα είναι το θέμα της προβολής Μονόλιθη που παρουσιάζεται στο κέντρο σπουδών του Περσικού Κόλπου. Είναι ένα έργο του Γάλλου Ματιέ Φελίξ, που είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ. Χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο έχει να κάνει με τη δημιουργία του σύμπαντος, από τον μακρό κόσμο στον μικρό κόσμο. Το δεύτερο μέρος ονομάζεται εξέλιξη και έχει να κάνει με την ψηφιοποίηση και τις πληροφορίες που λαμβάνουμε σήμερα και τις τοποθετούμε στο cloud. Το τρίτο μέρος έχει να κάνει με το μέλλον, με την επικοινωνία μας, με το διάστημα. Η βιντεοεκατάσταση του Γάλλου καλλιτέχνη Laurent Langlois και του δημιουργικού στούντιο Arts Light από τη φορωτή μίσθος σε Ήχη Ζαγέτ, ιδρυτή των Εμμυράτων. Σε αυτό το είδος θεαμάτων πρέπει να έχεις ιδέες με αρκετά γραφικά. Γιατί υπάρχει μια απόσταση από το κτίριο. Άρχισα λοιπόν να παίζω με τα μάτια στο έργο, τα μάτια των ζώων, τα μάτια στις αρχαίες μάσκες που υπάρχουν στην παράδοση. Τελείωσα το έργο μου με ένα μικρό αφιέρωμα στον Σέιχη Ζαγέτ. Ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος με το σόου και τις προβολές του φεστιβάλ. Δεν βλέπει συχνά τέτοια πράγματα και μάλιστα δεν είναι καθόλου εξοικειωμένος με πολλές από τις προβολές. Ο κόσμος έπαθε σόκ όταν τα είδα όλα αυτά για πρώτη φορά. Γιατί πιστεύω ότι η προβολή ήταν ένα ζωγραφικό έργο πάνω στον τοίχο του κτιρίου. Επειδή είμαστε η πρώτη πόλη στην περιοχή που κάνει ένα τέτοιο φεστιβάλ φώτων, δεν ξέρουν όλοι γιατί ακριβώς πρόκειται. Φέτος αναμένονται 1 εκατομμύριο επισκέπτες στη Σάρζα με αφορμή το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Ο συνδυασμός τεχνολογίας και αραβικής αρχιτεκτονικής είναι μια λαμπρή κίνηση, καθώς η Σάρζα θέλει να γίνει ο πολιτιστικός κόμβος στην περιοχή. Το Ελιξίδι του Έρωτα παρουσιάζεται αυτή την περίοδο στην Κρατική Όπερα της Βίλνης. Είναι χωρίς αμφιβολία μια υπέροχη κομική όπερα. Γράφτηκε μέσα σε μόλις ένα μήνα από τον Καετάνο Ντονιτσέτη το 1832 και σημείωσε αμέσως τεράστια επιτυχία, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ο Γάλλος τένορος Μπεντζαμέν Μπερνάιν κάνει τον ντεμπούτο του στη Βιέννη, προσθέτοντας ένα νέο ρόλο στο ρεπερτόριό του. Ο Νεμορίνος συμβολίζει την νεότητα, την αθωότητα. Αυτό είναι πριν γνωρίσει το μεγάλο έρωτα. Είναι πριν μπορέσει να καταλάβει πώς λειτουργούν οι άνθρωποι στο πλαίσιο της κοινωνίας, πώς είναι ο πόθος, πώς είναι να σε επιθυμούν. Ο φτωχός χωρικός Νεμορίνο είναι σφοδρά ερωτευμένος με την πλούσια Αντίνα, την οποία ερμηνεύει η Μολδαβή σοπράνο Βαλεντίνα Ναφορνίτζα. Στην αρχή απλά παίζει με τον Νεμορίνο. Όταν όμως ανακαλύπτει ότι τον αγαπάει, βλέπουμε ένα άλλο πρόσωπό της, ένα πολύ πιο ουσιαστικό. Η Αντίνα αρνείται την αγάπη ενός ωραίου αξιωματικού εξαιτίας του Νεμορίνο. Αυτός θεωρεί ότι αυτό οφείλεται σε ένα ελιξίριο που του πουλήσει όμως ένας τσαρλατάνος. Η ιστορία είναι πολύ απλή, πολύ καθαρή, πολύ διαφανής, αστεία, με πολύ ωραίες άριες. Είναι το λιγότερο μια καλή μοίηση στο μπελ κάντο εκείνης της εποχής. Για μια ορχήστρα όπως αυτή της φιλαρμονικής της Βιέννης είναι πραγματικά μια εύκολη αποστολή. Για τους τραγουδιστές είναι ακριβώς το αντίθετο.
Η πιο όμορφη στιγμή για μένα είναι η στιγμή που η Αντίνα συνεχίζει τη μελωδία που τραγουδά ο Νεμορίνο. Taking his line, Νεμορίνο's line. No compatite, erie un ragazzo. Η πιο διάσημη άρια είναι το «Una furtiva lacrima». Ο Ντομίνγκο και ο Παβαρότη στα masterclass που έκαναν έλεγαν πάντα «Μην τραγουδάτε αυτήν την άρια σαν να είναι μια λυπημένη άρια. Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή στη ζωή του Νεμορίνου». Αισθάνεται ότι έχει κερδίσει την καρδιά της Αντίνα. Την είδε να κλαίει, τρελαίνεται. Είναι ένας ρόλος που σε κάνει να περνάς καλά, γιατί δεν έχει τίποτε αρνητικό επάνω του. Φαίνει ένα μεγάλο χαμόγελο στη φωνή. Σε έναν πολύ πρωτότυπο χώρο φιλοξενήθηκε ο τέταρτος ημιτελικός για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη Ρουμανία στο διαγωνισμό της Eurovision. Η διοργάνωση έγινε 100 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης, σε ένα άλατο ορυχείο στην τουριστική περιοχή Τούρντα, στην Τρανσιλβανία. Οι υπεύθυνοι χρειάστηκαν μία ολόκληρη εβδομάδα για να προετοιμάσουν το χώρο για την εκδήλωση. Είχαμε πολύ και σκληρή δουλειά. Έπρεπε να πάρουμε αρκετά μέτρα ασφαλείας. Είχαμε εκεί κάτω 20 τόνους καλώδια και εξοπλισμό. Νομίζω όμως ότι άξιζε τον κόπο. Και οι διαγωνιζόμενοι με τους οποίους μίλησα χθες βράδυ ήταν χαρούμενοι και περήφανοι που πήρα μέρος σε μια τέτοια εκδήλωση. Το σόου παρουσίασαν ο τραγουδιστής της όπερας και πιανίστας Τσέζαρ Γουάτου και το μοντέλο ηθοποιός Διάννα Ντουμητρέσκου. Ο Γουάτου είχε εκπροσωπήσει μάλιστα τη Ρουμανία στο διαγωνισμό της Eurovision το 2013. Βρέθηκε για πρώτη φορά στο Αλατορυχείο. Θα είναι μια υπέροχη εμπειρία για μας, για τους τραγουδιστές, για όλους νομίζω. Είναι καταπληκτική η αίσθηση να είσαι εδώ κάτω. Η ακουστική είναι πολύ καλή. Όλα νομίζω ότι θα είναι τέλεια. Από τους 12 τραγουδιστές που συμμετείχαν στον τέταρτο ημιτελικό, ο Τύρι είναι ανάμεσα στους τρεις που πέρασαν στον τελικό. Ο νεαρός μουσικός ενθουσιάστηκε με το χώρο. Είχα ακούσει ότι είναι μια σπουδαία εμπειρία. Αλλά είναι ακόμη καλύτερη, νομίζω. Το να τραγουδά εδώ ήταν τιμή για μένα, γιατί δεν έχουν πολύ αυτή την ευκαιρία να τραγουδούν σε άλλα το ρηχείο. Έχω ακούσει ότι είναι το πιο όμορφο στην Ευρώπη και πιθανόν σε όλο τον κόσμο. Τραγουδίστρια Φέλη Μπούνια κέρδισε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό. Έχει αρκετούς ημιτελικούς. Ο πέμπτος και τελευταίος ημιτελικός θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στην Σικισοάρα, όπου άλλα 12 τραγούδια θα διαγωνιστούν, διεκδικώντας τα άλλα 3 εισιτήρια για τον μεγάλο εθνικό τελικό. Η Κλαούντια Άντας ήταν η τραγουδίστρια που πήρε το τρίτο εισιτήριο από τον τέταρτο ημιτελικό. Ήταν η συμμετοχή που συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς τη συγκεκριμένη βραδιά. Ο μεγάλος τελικός θα γίνει στις 25 Φεβρουαρίου στο Βουκουρέστι. Ο νικητής θα εκπροσωπήσει τη Ρουμανία στο διαγωνισμό τραγουδιού που φέτος διεξάγεται στη Λισαβόνα, στην Πορτογαλία.
μεγάλη φιλανθρωπική οργάνωση της Βρετανίας δημοσίευσε έκθεση με τίτλο «Πόλεμο στα παιδιά», προκαλώντας αντιδράσεις αλλά και αυξημένο ενδιαφέρον. Τα στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα πως η ζωή για τα μικρά παιδιά έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω των συνεχιζόμενων πολεμικών συγκρούσεων. Στην έκθεση σημειώνεται πως κάποιες συγκρούσεις συνεχίζονται για περισσότερο από 20 χρόνια και η έντασή τους αυξάνεται με καταστροφικές συνέπειες για τα παιδιά. Τα παιδιά αντιμετωπίζουν προβλήματα από μετατραυματικό σοκ μέχρι βομβαρδισμού σχολείων και νοσοκομείων. Η εκδήλωση του σοκ ποικίλει και εμφανίζεται με εφιάλτες, νυχτερινή ενούρηση, αδυναμία συγκέντρωσης και φυγή από το σχολείο. Υπάρχει ένας ολόκληρος τραυματικός κύκλος. Ένα στα έξι παιδιά παγκοσμίως, περίπου δηλαδή 357 εκατομμύρια, ζουν σε περιοχές πολέμου. Ο ΙΕ αναφέρει πως την τελευταία δεκαετία έχει αυξηθεί ο αριθμός νεκρών και ακροτηριασμένων παιδιών. Τα παιδιά είναι πολύ πιο ευάλωτα στους πολέμους τώρα σε σχέση με οποιαδήποτε στιγμή της τελευταίας 20ετίας. Η κατάσταση στη Συρία μπαίνει στον 7ο χρόνο της και βλέπουμε ακόμα χειρότερη επιθετικότητα και στοχοποίηση παιδιών, όπως βομβαρδισμούς νοσοκομείων και σχολείων, χρήση χημικών όπλων και άρνηση ανθρωπιστικής βοήθειας. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και για τους ανθρώπους που εργάζονται σε οργανισμούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, όλο και περισσότεροι οργανισμοί κινδυνεύουν από αντιμαχόμενες πλευρές, ενώ έχει αυξηθεί κατά 1500% η άρνηση βοήθειας.